Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, θέλω να δείτε γιατί πιο ωραίες στιγμές που θυμάμαι με τα μωρά μου είναι να τα βάζω στο μάρσιπο και να πηγαίνω βόλτα. Ξέρεις, νέα μαμά τώρα, εδώ μπροστά και καμάρι και τσακωνόμουν με τον μπάμπι ποιος θα πάρει το μάρσιπο. Και... Πάμε να δούμε ένα βίντεο και αμέσως μετά θα μας απαντήσει ο γιατρός. Πολλές φορές η αγκαλιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να ησυχάσει ακόμα και το πιο δύσκολο μωρό. Τα πράγματα όμως ίσως δυσκολεύουν όταν αυτό γίνεται συνέχεια ή όταν το μωρό βαραίνει. Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να έχετε το μωρό σας συνέχεια στην αγκαλιά σας και συγχρόνως τα χέρια σας να είναι ελεύθερα? Η Στέλλα Σταμουλάκη είναι εδώ για να μας προτείνει τις πιο έξυπνες λύσεις. Εδώ που λες το χώρο σου, να σου πω ότι αυτό είναι ο χώρος εκπαίδευσης και επίδειξης. Το δικό μας το κατάστημα, αν το λέμε έτσι, είναι κυρίως ηλεκτρονικό κατάστημα και οι περισσότεροι διαλέγουν και δοκιμάζουν διαδικτυακά. Εδώ είναι αυτοί που έρχονται για να δοκιμάσουν, για να λύσουν απορίες, γιατί κάτι τους προβληματίζει και θέλουν να το δουν από κοντά ή για να δουν από κοντά υφάσματα, αν θέλουν να διαλέξουν. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έρθει κάποιος εδώ. Εδώ είναι που κάνουν την εκπαίδευση και γι' αυτό και είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος, που έχει τους καθρέφτες για να ελέγχουν την τοποθέτηση και έρχονται με ραντεβού, έτσι ώστε κάθε μωράκι να έχει το χρόνο του. Να μην είναι πολλά μωρά μαζί, να είναι κάθε φορά μία μαμά, ένα μωρό. Το site μας είναι το www.babywearing.gr αστεράκι slings ή και το αστεράκι slings.gr. Και λέγοντας slings εννοούμε γενικά όλα τα slings, δηλαδή όλους τους μάρσιπους αγκαλιάς. Αυτό που λέμε μάρσιποι αγκαλιάς, είτε είναι ring sling, αυτό με τους κρίκους, είτε είναι mei tai, αυτό με τις ράντες, είτε είναι wrap, είτε είναι pouch. Εμείς τα λέμε όλα slings, προσπαθώντας να τα ξεχωρίσουμε από τους συμβατικούς μάρσιπους, γιατί όταν ήρθαν αυτά στην Ελλάδα, το 2005 το ξεκινήσαμε εμείς, και δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα, όταν κάποιος έλεγε μάρσιπο, εννοούσε μόνο, ξέρεις, αυτά που έχουμε συνηθίσει, που τα πόδια κρέμονται κάτω, που είναι κρεμασμένο το μωράκι. Αυτά εμείς τα λέμε συμβατικούς μάρσιπους, για να τα διαχωρίσουμε από αυτό που είναι μάρσιποι αγκαλιάς, όπου το μωρό είναι στην ίδια θέση που έχει στην αγκαλιά μας. Και αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να φοράει μια μαμά για το παιδί της sling? Εμείς λέμε μέχρι όσο αντέχεις, όσο νιώθεις άνετα. Δηλαδή τα slings είναι δοκιμασμένα να αντέχουν πολύ περισσότερα κιλά από όσα αντέχουν οι μαμάδες. Υπάρχουν στο site βίντεο με παιδιά και 5 χρονών. Ναι. Και υπάρχουν μαμάδες που λένε ότι τα φοράνε κάθε μέρα και αρκετές ώρες και ενώ το παιδί είναι 3 χρονών και νιώθουν άνετα. Έχουμε πάρα πολλούς μπαμπάδες που φοράνε αστεράκια και είναι πολύ ωραία και οι μπαμπάδες είναι πολύ ευχαριστημένοι και τα μωρά είναι πολύ ευχαριστημένα και οι μαμάδες είναι πολύ ευχαριστημένες όταν οι μπαμπάδες τα φοράνε. Το πιο σπουδαίο είναι ότι τους δίνει μια ευκαιρία να είναι μαζί με το μωρό και το μωρό να είναι ήρεμο γιατί είναι σε κάτι που έχει συνηθίσει. Όσο αφορά στις τιμές, είναι προσεγγίσιμες? Ναι. Τα αστεράκια ξεκινούν από 42 ευρώ. Η τιμή τους εξαρτάται από το ύφασμα, τον τύπο ή το τι έχει πάνω σαν σχέδιο. Και η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν υποστήριξη και εκπαίδευση. Ακόμα και αν είναι μακριά, μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση από μακριά μέσω Skype ή μπορούμε να επικοινωνήσουμε με email, με φωτογραφίες. Το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Συσκευασία, οδηγίες αναλυτικές φυσικά. Και φυσικά ΦΠΑ. Φοράω το μωρό μου σε ένα αστεράκι ring sling, δηλαδή αυτό με τους κρίκους. Το έχω στη θέση που θα το είχα και στην αγκαλιά μου. Δεν είναι κρεμασμένο από τον καβάλο, μακουμπάει. Η κοιλιά του μακουμπάει για να αναπνέει ελεύθερα, δεν είναι κουλουριασμένο μακριά μου. Δεν κρέμεται με τα πόδια να είναι κάτω, είναι όλο το πόδι υποστηριγμένο, σωστό για τα ισχύα του, δεν είναι κλειστά τα πόδια, γιατί κανένα νεογέννητο μωράκι δεν έχει κλειστά πόδια και έχουμε στηριγμένο το κεφάλι. Το μωρό μπορεί να αλλάξει θέση αν η μαμά θυλάζει και βολεύεται να θυλάζει το μωρό ξαπλωμένο. Σε ένα αστεράκι sling χαλαρώνουμε, ξαπλώνουμε
Εδώ θα το βάζα να πιάσει. Θα στηρίξω και θα ρυθμίσω ό,τι θέλω, ώστε να φέρω το μωρό στη θέση που με βολεύει εμένα. Αν θέλω να κατεβάσω τα πόδια μπορώ, αν θέλω να κατεβάσω το κεφάλι μπορώ ή αντίστοιχα μπορώ να το σηκώσω, να σηκώσω τα πόδια, να σηκώσω τον ποπό και να το βάλω στη θέση που βολεύει εμένα. Κάθε μαμά, κάθε μωρό είναι διαφορετικά. Αφού το μωρό φάει θα ξανασηκωθεί, η σωστή θέση είναι αυτή, όπου τα ισχύα είναι σωστά, η πλάτη είναι σωστά, το κεφάλι είναι σωστό, στηριγμένο εκεί και το μωρό είναι στη θέση που θα το κρατούσα στην αγκαλιά μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας τρόπος να έχεις πάντα το μωρό κολλημένο πάνω σου είναι αυτός που είδατε.